Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, 11 και 45 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Πνευματικό, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Δήμου Μεταμόρφωσης, από όπου θα ακούσουμε την επιστημονική ημερίδα με θέμα Ορθοδοξία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Την ημερίδα διοργανώνουν το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιός και ως επισκέπτης καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βέρνης. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, δίδαξε στην Ανωτάτη Παιδαγωγική Σχολή του Φράιμπουργκ Γερμανίας και στα Πανεπιστήμια Έρφουρτ και Ρέγκενσμπουργκ. Έχει κληθεί για διαλέξεις και συνέδρια στα Πανεπιστήμια Μονάχου, Γιέννης, Πράγας, Χαϊντελβέργης και άλλων, καθώς και στη Θεολογική Ακαδημία και του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Τείχονος Μόσχας. Διδάσκει επίσης ως καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαν Μπεζή Γενέβης. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και είναι υπηρετεί στο πρώτο γραφείο της γραμματείας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Έχετε το λόγο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία παρουσίαση. Τα έχω ξεχάσει αυτά εγώ, το τι έχω κάνει. Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρίτην, κυρίες και κύριοι. Ασχολούμαι από το 1975 με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση του καθηγητού που ήταν και διευθυντής του μεταπτυχιακού μου και διδακτορικού μου στο Πανεπιστήμιο της Τιδίνγκης, του Ιωάννη Φάτλεντερ. Και από τότε δεν μου έφυγε το ενδιαφέρον. Έχει σχέση ίσως και με όσα βιώσαμε και εμείς ως καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα μου την Ήμβρο. Τα δικαιώματα του ανθρώπου λοιπόν αποτελούν μια πολύ σημαντική κατάκτηση η οποία έκανε πιστεύω εγώ τον κόσμο μας πιο ανθρώπινο παρόλα τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με αυτά. Στην Οικουμενική Διακήρυξη, η οποία φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, 10 Δεκεμβρίου, αυτά ονομάζονται, η διακήρυξη ονομάζεται το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη της γης. Και σήμερα βρίσκονται μετά από 70 χρόνια στο κέντρο της επικαιρότητας καμιά συζήτηση για τα θεμέλια, τα κανονιστικά της παγκόσμιας κοινωνίας δεν μπορεί να αγνοήσει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ιδέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε στα δικαιώματα του ανθρώπου θεολογικά. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι η Βίβλος δεν είναι βιβλίο δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά βιβλίο δικαιωμάτων του Θεού. Αν θέλετε συζήτηση μπορούμε να πούμε τι εννοώ. Συνδέονται με ένα μέλημα αιώνιο των ανθρώπων για ελευθερία, αλλά αυτά τα οποία σήμερα ονομάζουμε δικαιώματα του ανθρώπου εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας το 18ο αιώνα με την Αμερικανική Διακήρυξη Ανεξαρτησίας και με την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη στην Γαλλική Επανάσταση. Επομένως, πίσω από τα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκεται μια ιστορία αγώνων, ανίποτου πόνου, καταπίεση ανθρώπινης αξιοπρέπειας, γι' αυτό και αυτά έχουν επαναστατική ορμή και μέχρι σήμερα τη διατηρούν. Στην πορεία τους από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα κατάφεραν να απαντήσουν ακριβώς σε νέες προκλήσεις και κρίσεις ελευθερίας και καταπίεσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι βέβαια λυπηρό ότι παρά τα όσα κατακτήθηκαν, τα δικαιώματα του ανθρώπου σήμερα βρίσκονται, εξακολουθούν να καταπατώνται βάναυσα και να χρησιμοποιούνται από τους ισχυρούς ως πρόσχημα για επέμβαση στα εσωτερικά των άλλων λαών. Και για να μπούμε στο θέμα μας, έχω γράψει πολύ περισσότερα, θα διαβάσω μόνο ελάχιστα, τα υπόλοιπα θα τα πω. Πολλά για το μέλλον και την οικουμενική πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτώνται από τη στάση των θρησκειών απέναντι σε αυτά. Πιστεύω αν οι θρησκείες δεν συνεργαστούν, αν εκείνες δεν αγωνιστούν για την ειρήνη και για την κοινωνική δικαιοσύνη, θα δυσκολευτεί η πορεία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διάλογος σήμερα υπάρχει στο πλαίσιο των θρησκειών και μεταξύ των θρησκειών και των κινημάτων των κοσμικών δικαιωμάτων του ανθρώπου υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Για τις μη χριστιανικές θρησκείες
Τα επιχειρήματα κατά των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι τα εξής. Δυστυχώς και εμείς οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε παρόμοια επιχειρήματα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι δυτικά, έχουν τη σφραγίδα του δυτικού πολιτισμού και για τις μη χριστιανικές θρησκείες θεωρούνται ότι είναι χριστιανικής προέλευσης. Δεύτερον, είναι έκφραση της ατομοκεντρικής ανθρωπολογίας της Δύσης. Και με αυτή την έννοια αποτελούν πρόκληση για την κοινωνιοκεντρική θεώρηση του ανθρώπου στους μη δυτικούς πολιτισμούς. Τρίτον, εκφράζουν έναν ανθρωποκεντρισμό ξένο προς τον θεοκεντρισμό άλλων πολιτισμών και βεβαίως συνδέονται για τους μη δυτικούς με αθεϊστικά κινήματα και το τελευταίο θεωρούνται από τους μη δυτικούς η αιχμή του δόρατος του δυτικού πολιτισμικού υπεριαλισμού. Όλα αυτά δημιουργούν πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση για την πρόοδο αυτού του διαλόγου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Ορθοδοξία. Ποιος είναι σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της Ορθοδοξίας στο θέμα δικαιώματα του ανθρώπου? Σαφέστατα πιστεύω εγώ ότι η Ορθοδοξία έχει τόσα πολλά πράγματα να πει και ο λόγος της είναι πολύ κέριος και αληθινός για να μείνει πραγματικά στο περιθώριο μιας τόσο σημαντικής συζήτησης. Φυσικά η προσέγγιση του θέματος της σχέσης Ορθοδοξίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι δύσκολος, γιατί για ποια Ορθοδοξία μιλάμε? Για να μην μπω σε λεπτομέρειες, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, πανορθόδοξο κείμενο. Εγώ πιστεύω ότι και οι τέσσερις εκκλησίες θα τα υπογράψουν αυτά τα κείμενα κάποια στιγμή. Σας διαβάζω την παράγραφο από την Εγκύκλιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, γρήγορα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της πολιτικής ως απάντηση στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις και ανατροπές και για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου. Η προσέγγιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Ορθόδοξη Εκκλησία επικεντρώνεται στον κίνδυνο έκπτωσης του ατομικού δικαιώματος σε ατομοκεντρισμό και δικαιωματισμό. Μια τέτοια εκτροπή λειτουργεί εις βάρος του κοινοτικού περιεχομένου της ελευθερίας, οδηγεί στην αυθαίρετη μετατροπή των δικαιωμάτων σε ευδαιμονιστικές διεκδικήσεις και στην αναγωγή της επισφαλούς ταυτίσεως ελευθερίας με την ασυδοσία του ατόμου σε οικουμενική αξία, η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια των κοινωνικών αξιών, της οικογενείας, της θρησκείας, του έθνους και απειλεί θεμελιώδεις ηθικές αξίες και κάτι παραπάνω. Επομένως, μια αρκετά ενδιαφέρουσα παράγραφος στην Εγκύκλιο της Συνόδου. Πολύ ωραία αυτά. Γνωρίζουν κάποιοι από εσάς ίσως ότι το 2000 η Ρωσική Εκκλησία είχε εκδώσει, τέλος πάντων, το κείμενο για την κοινωνική διδασκαλία και το 2008 ένα συνοδικό κείμενο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τα δικαιώματα του ανθρώπου σε άλλο ύφος, πιο απορριπτικό για τα δικαιώματα του ανθρώπου, το οποίο συζητήθηκε εκτός Ορθοδοξίας και δυστυχώς καθόλου στα πλαίσια του Ορθοδόξου κόσμου. Γενικότερα, λοιπόν, στο δικό μας χώρο συναντώνται πολλές και διαφορετικές τάσεις, πολλές από αυτές αρνητικές απέναντι στα δικαιώματα του ανθρώπου. Μάλιστα, μερικοί χρησιμοποιούν τον όρο «εισαγόμενη συζήτηση» για την αναφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου. Και στην Ελλάδα μας υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι φοβούνται ότι λόγω της σχέσης μας με τη Δύση και με βάση βέβαια κάποιες τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, σταυροφορίες, μισιονάρι, μικρασιατική καταστροφή, Κυπριακό, Βαλκάνια, αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν ένα ακραίο αντιδυτικισμό και κατά κάποιο τρόπο δεν αναγνωρίζουν την αξία των ανθρωπιστικών κατακτήσεων του δυτικού πολιτισμού. Μπορεί να μην συμφωνούμε με τον Καρλ Πόπερ που είπε ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας τα καλύτερα πολιτικοκοινωνικά κατασκευάσματα κοινωνικά είναι οι δυτικές δημοκρατίες. Η δική μου άποψη λοιπόν είναι ότι η συνάντηση της Ορθοδοξίας με τον ανθρωπισμό της νεωτερικότητας δεν οδηγεί σε άμβληση της ιδιοπροσωπίας μας, δεν αποτελεί άμεση απειλή κατά της ταυτότητάς μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη διαμορφωμένη τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό που έπρεπε να ενώνει τους Ορθοδόξους είναι ο κοινός αγώνας για την προστασία του ανθρωπίνου προσώπου, πάντοτε εν αναφορά προς τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου, και όχι το κοινό μέτωπο κατά της νεωτερικότητας και της σύγχρονης κουλτούρας με παράλληλη άγνοια ή υποτίμηση των ανθρωπιστικών κατακτήσεών της. Και η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος είναι η εξής.
Πρώτον, η συνάντηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της θεολογίας μας με τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει εκτιλήσεται και πρέπει να γίνεται αυτό στο πλαίσιο το ευρύτερο της συνάντησης με την εωτερικότητα. Κατ' εμέ, τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι ο ανθρωπιστικός πυρήνας του διαφωτισμού. Η λέξη διαφωτισμός δεν ακούγεται στην Ελλάδα καλά. Εγώ έχω μια πιο θετική άποψη. Το βασικό είναι να μην απορρίπτουμε συνολικά τον διαφωτισμό, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και γενικά τον διαφωτισμό. Αυτό δεν το λέει κανένας. Ο καθηγητής μου, ο καρδινάλιος, ο Κάσπερ, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στο οποίο κάνει λόγο για την μεγαλοσύνη, grandeur, του διαφωτισμού ή της νεωτερικής ελευθερίας και για την μιζέρια, μιζέρ, του και τα δύο ισχύουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο διάλογος της Ορθοδοξίας με τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι αμυντικός, σαν να είχαμε να κάνουμε με ένα εχθρό. Πρέπει να ξεπεράσουμε οριστικά την ταύτιση της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού με την αντιεκκλησιαστική αιχμή τους. Αυτό από την αρχή το έκαναν και οι καθολικοί, οι οποίοι ονομάζανε την νεωτερική ελευθερία των διαφωτιστών deliramentum, τρέλα, παραλογισμό, αμπζουρντίσιμα, τελείως παράλογη. Απορρίπτανε αυτά τα πράγματα. Οι Προτεστάντες το ίδιο. Νόμιζαν ότι αρνούνται την αμαρτωλότητα, υπερτιμούν τον άνθρωπο και ουσιαστικά στρέφονται κατά της βιβλικής ανθρωπολογίας. Αυτά ήταν ένα χάος το οποίο ξεπεράστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βασικά με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης, δεν είναι όλος ο διαφωτισμός αντιπαραδοσιακός. Δεν απορρίπτει την παράδοση γενικά, αλλά τις αρνητικότητες της παράδοσης. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι σημερινοί, τέλος πάντων, εκπρόσωποι στρέφονται κατά των παραδόσεων, με τον ίδιο τρόπο στρέφονται και κατά κατακτήσεων συγχρόνων, οι οποίες κατακτήσεις αποτελούν απειλή για την καλώς νοούμενη ανθρώπινη ελευθερία. Και εγώ λέω βέβαια ότι με τον διαφωτισμό η σχέση μας δεν είναι καινούρια. Πώς εξηγείτε εσείς ότι πριν 200 χρόνια οι κυριότεροι θειασώτες του διαφωτισμού και των ιδεών του στην Ελλάδα και στον χώρο τον ελληνικό, τέλος, στην καθημάς Ανατολή, ήταν κληρικοί και επίσκοποι και οι αντίπαλοι επίσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολύ συζήτηση. Λοιπόν, ούτε συνολικά απορρίπτουμε, ούτε ταυτίζουμε τον διαφωτισμό με την διαστρεβλωμένη, μίζερη, θα έλεγε ο Κάσπερ, μορφή του. Δεν είναι ο διαφωτισμός αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς ότι είναι. Ο φιλόσοφος, ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω πώς εγώ από την Ήμβρο αγάπησα τώρα τον Ιμάνουελ Καντ, κατανοεί την αυτονομία, όχι όπως το επιρρύπτουμε εμείς. Αυτονομία στον Καντ δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω, αλλά είναι να υποτάσσομαι απόλυτα στον ηθικό νόμο, που κάνω ακριβώς ό,τι δεν θέλω, διότι το καθήκον, λέει ο σχολάρης της Κάλκης, επιτελείται πάντοτε με κάποια αντιπάθεια. Αυτό είναι η ελευθερία μας όμως. Καταλαβαίνετε, ο Καντ την ελευθερία, την λεγόμενη κατά αυτόν τρελή ελευθερία, τόλε Freiheit, η wilde Freiheit, άγρια ελευθερία, την θεωρεί το ριζικό κακό. Φαντάζεστε πόσο παρανοούμε εμείς τον διαφωτισμό όταν ταυτίζουμε τον διαφωτισμό και τον Καντ με την τρελή ελευθερία την οποία εκείνος θεωρεί το απόλυτο κακό. Και πολλά τέτοια τα οποία βέβαια είναι πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Είμαι πεπισμένος ότι οι δυσκολίες ημών των Ορθοδόξων με τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι πρωτίστως θεολογικές, αλλά οφείλονται σε ιστορικές αρνητικές εμπειρίες. Αναφέρθηκαν και κάποιοι από τους ομιλητές σε αυτά. Πιστεύω εγώ, και όταν το πω στους καθολικούς και τους προτεστάντες γίνονται πραγματικά, εκνευρίζονται πολύ. Πιστεύω ότι η δική μας ανθρωπολογία, με την έμφαση που δίνει στο αυτεξούσιο και στην ελευθερία κατ' εμέ, είναι πολύ πιο κοντά στις βασικές αρχές του διαφωτισμού, την ελευθερία και το λόγο, τη λογική, από ότι οι καθολικοί που απολυτοποιούν την αυθεντία στο πρόσωπο του Πάπα και τους προτεστάντες οι οποίοι απολυτοποιούν την επίδραση της πτώσης στην ανθρώπινη φύση, μιλώντας ακριβώς για ολική διαφθορά της ανθρώπινης φύσης. Αυτό το πράγμα, όταν τα ακούσουν οι προτεστάντες, πραγματικά μου επιτίθενται, αλλά εγώ επιμένω ότι έχουμε πολύ θετικές προϋποθέσεις για να κάνουμε καλύτερο διάλογο με τα δικαιώματα ανθρώπου από ό,τι αυτοί που 200 χρόνια τα απορρίπτανε. Και έπρεπε να γίνει η τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να ξανασκεφτούν το 1963 με τον Πάπα Ιωάννη της Συνόδου και τη Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο. Η Καθολική Εκκλησία έκανε τη στροφή και οι Προτεστάντες επίσης. Δεν ήταν εύκολα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πράξουμε σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι τα εξής. Οι χριστιανικές ρίζες των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι δεδομένες, αλλά δεν είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου άμεσο προϊόν του χριστιανισμού. Ούτε άμεσο προϊόν της αρχαίας Ελλάδος, ούτε του ρωμαϊκού δικαιϊκού πολιτισμού. Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε χωρίς τον χριστιανισμό, δεν μπορούμε να τα ταυτίσουμε με τον χριστιανισμό ούτε στην εκκοσμικευμένη μορφή τους. Μια προσπάθεια άλωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκ μέρους της θεολογίας είναι να λέμε «Μα αυτά είναι κοσμικευμένος χριστιανισμός, άρα είναι δικά μας». Το γεγονός και μόνον ότι ο δυτικός χριστιανισμός τα απέρριψε με έναν τρόπο τρομερό και ότι εκείνοι οι εκπρόσωποι των δικαιωμάτων του ανθρώπου είχαν τέτοιο μένος κατά της Εκκλησίας δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και μάλιστα η δυτική κοινωνία όταν εμφανίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου περνάει μια μεγάλη κρίση. Επομένως και αυτό που λένε οι μουσουλμάνοι ή οι άλλοι ότι είναι δυτικό προϊόν και αυτό είναι ένα ωραίο παραμύθι που διευκολύνει αρνητικότητες και παρανοήσεις. Πρέπει να τα καταλάβουμε, εγώ ασχολούμαι πραγματικά με αυτά τα θέματα και βρίσκω τόσο πολλά ενδιαφέροντα, τα οποία δυστυχώς έφυγα από τη θεολογική σχολή, έδωσα ένα διδακτορικό σε μια κοπέλα η οποία ήταν εξαιρετική, πανέξυπνη, αλλά μόλις το πήρε παντρεύτηκε, τώρα είναι πολύτεκνη και δεν το συνεχίζει. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα να δοθεί διδακτορικό με θέμα ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό βέβαια νομίζω θα μας τα πει ο Άγιος Μεσσηνίας, δεν μας εμποδίζει να αναζητήσουμε στην παράδοσή μας, όπως στην πατερική θεολογία του προσώπου, στην παράδοση φιλανθρωπίας, στον ορθόδοξο πολιτισμό της αλληλεγγύης, στον κοινωνικό χαρακτήρα του ορθοδόξου ήθους, στο σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των λαών που ευαγγελίστηκαν από την Ορθοδοξία, στοιχεία τα οποία μοιάζουν ή μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τα δικαιώματα του ανθρώπου, με τις ρίζες των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και αυτό σίγουρα θα βοηθούσε το διάλογο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δυστυχώς δεν μπορώ να το πω όπως θέλω. Το δεύτερο είναι, σίγουρα τα δικαιώματα του ανθρώπου, γι' αυτό ορθώς αναφέρθηκε η λέξη άτομο, πολύ ωραία ο Άγιος Κυφυσίας μας το είπε, πρόσωπο κτλ. Το κοινωνικό έλλειμμα υπάρχει. Και ποιος το έκανε πρώτος αυτό, το είπε κατά της γαλλικής διακήρυξης, ο Καρλ Μάρξ, ο οποίος λέει αυτά δεν είναι δικαιώματα του ανθρώπου, είναι δικαιώματα του αστού που ενδιαφέρεται με τη διακήρυξη να κατοχυρώσει το δικαίωμα της ελευθερίας στην ιδιοκτησία. Ουσιαστικά είναι κατά της πλειοψηφίας, δεν είναι κοινωνικά δικαιώματα. Δεν έχει δίκιο βέβαια ο Μάρξ, διότι τα δικαιώματα είχαν τέτοια δυναμική που στην Οικουμενική Διακήρυξη το 30% των δικαιωμάτων είναι κοινωνικά δικαιώματα. Το 1966 υπάρχει το περίφημο Διεθνές Σύμφωνο των Οικονομικών, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν ειδών των διακηρύξεις κοινωνικών δικαιωμάτων μέχρι σήμερα. Είναι υπέροχο πράγμα. Όποιος από εσάς ενδιαφέρεται, υπάρχει το πολύ ωραίο βιβλίο του Εμμανουήλ Ρούκουνα, του Ακαδημαϊκού, για την Διεθνή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βρίσκει κανείς τα πάντα εκεί πέρα μέσα. Εμείς επομένως ασκούμε κριτική στον ατομοκεντρισμό με βάση την δική μας κοινωνική παράδοση. Ο Φλωρόφσκι μιλάει για κοινωνικό ένστικτο της Ορθοδοξίας. Όλη η παράδοσή μας είναι κοινωνιοκεντρική. Η λέξη πρόσωπο τα είπε ο Άγιος Κηφισίας πραγματικά. Η προτεραιότητα της σχέσης. Το άτομο είναι ύπαρξη χωρίς παράθυρο στον κόσμο. Βέβαια δεν υποτιμάμε την ατομικότητα. Είπε ότι η ετερότητα αναπτύσσεται μέσα από σχέση. Και αυτό είναι η αλήθεια. Τα δικαιώματα του ανθρώπου τι κατοχύρωσαν. Την μειονότητα κατεξοχήν. 8 δισεκατομμύρια μειονοτικά άτομα υπάρχουν στον κόσμο. Προστατεύεται το άτομο και στο πλαίσιο το δικό μας, αλλά το άτομο ακριβώς, άλλο το άτομο και άλλο το πρόσωπο. Εμείς θα συμβάλλουμε με την δική μας θεολογία του προσώπου, που μπορεί η Σύνοδος Αγία Μεσσηνίας, πίστευα εγώ, ότι θα γινόταν η Σύνοδος του προσώπου του Αγίου Περγάμου. Και τελικά δεν μας βγει. Και οι Ρώσοι αντέδρασαν πρώτοι και εμείς, και δεν έγινε κάτι που θα έδινε στην ανθρωπολογία τη δική μας φτερά. Μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα οι Ορθόδοξοι και οι μη Ορθόδοξοι και οι μη Δυτικοί, οι μη Χριστιανικές Εκκλησίες, αλλά δεν μπορούμε να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα κοινωνικά δικαιώματα και να αγνοούμε τα ατομικά. Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι αδιαίτερα. Είναι αδιαίρετα. Liberté, égalité, fraternité. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ισότητα, δεν υπάρχει ισότητα χωρίς ελευθερία και δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χωρίς την αδελφοσύνη ή όπως λέμε εμείς καλύτερα την αλληλεγγύη. Το τρίτο σημείο και μετά πάω στον επίλογό μου. Πόση ώρα έχω? Θα βαρεθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, στο διάλογο με τα δικαιώματα των 20 λεπτά και 2 και 2-3. Με τα δικαιώματα του ανθρώπου οφείλουμε να προβάλλουμε πιστικά το οικουμενικό πνεύμα της Ορθοδοξίας.
Ξέρετε ότι κατηγορούμαστε πάρα πολύ. Εγώ υποφέρω όταν πάω σε συνέδρια στην Ευρώπη ότι είμαστε οροδοξιστές, ότι είμαστε εθνοκεντρικοί, ότι ενδιαφερόμαστε πρώτα για το έθνος. Έχουμε μια ιστορία, εμείς το έθνος είναι κάτι πολύ περισσότερο για κάποιους άλλους λαούς στον ορθόδοξο χώρο. Αλλά ο μακαριστός ο Νησιώτης μας κατηγόρησε πριν 30 χρόνια για κρυπτοεθνικισμό. Έρχεται όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήλθε δηλαδή το 1872 και καταδίκωσε ως αίρεση τον θεοφιλελισμό, και έχω εδώ το κείμενο της Πάτμου του 1995, το οποίο λέγει ότι η ορθόδοξη αντίληψη περί έθνους δεν εμπεριέχει το στοιχείο της επιθετικότητας κατά των άλλων, αλλά αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες ενός εκάστου λαού, στο ιερό δικαίωμά τους να διατηρούν και να καλλιεργούν την παράδοσή τους. Και έρχεται ο Μακαριώτος Αλβανίας και λέγει κάτι πολύ ενδιαφέρον και αρκετά σκληρό για όσους από εμάς δεν είναι καλό να μιλάμε σε αυτή τη φάση που παίζουν τόσα πολλά για την εθνική ταυτότητα. Δεν μιλάω εγώ ως αρνητικό ή κάτι, για τον εθνικισμό λέμε, και συνήθως όταν αυτά τα δύο συγκρούονται, καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν σωστά, ο διεθνής τέλος πάντων οικουμενικός χαρακτήρας ορθοδοξίας και η εθνική ταυτότητα. Λέγει ο Άγιος Αλβανίας, η ταύτιση έθνους και εκκλησίας αδικεί τη φύση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, παραθεωρεί βασικά στοιχεία του χριστιανικού πιστεύω. Ο περιορισμός του Χριστού σε εθνικά πλαίσια μπορεί να καταλήξει έμμεσα στην άρνηση του Χριστού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο εθνοκεντρισμός ο ακραίος δεν είναι ορθόδοξη παράδοση, μας ήλθε και αυτός μεταξύ πολλών καλών από τη Δύση, και η ορθόδοξη πίστη είναι πηγή οικουμενικού πνεύματος, ανοιχτοσύνης και σεβασμού της διαφοράς. Και ο επίλογός μου, το διαβάζω αυτό, 3 λεπτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θα παραμείνουν και στο μέλλον ένα από τα μεγάλα θέματα της ανθρωπότητας. Θα εξακολουθήσουν να αποτελούν οικουμενική πρόκληση, την οποία κανένας πολιτισμός, κανένα κράτος, καμία ομάδα, κανένα πανεπιστήμιο θα πούμε, δεν θα μπορεί να αγνοήσει. Δεν θα είναι απαραίτητα τα δικαιώματα του ανθρώπου μόνον ως χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτικών μεγάλων προβλημάτων, αλλά θα καλούνται να λειτουργήσουν και ως αντίβαρο στον φουνταμενταλισμό της ιδιαιτερότητας, ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του και τον πολιτισμό του ως το παν, ο οποίος απορρίπτει τον πολιτισμό της ανθρωπότητας που εκφράζει αυτό το κειμενάκι των 30 σημείων, το μεγαλύτερο, πιο σπουδαίο, ίσως μαζί μετά τη βίβλο, ας πούμε, να μην παρεξηγήσετε, μανιφέστο ανθρωπισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Οικουμενική Διακήρυξη, διαβάστε την. Ώστε μέλιο λοιπόν να λειτουργούν μιας δίκαιης παγκόσμιας κοινωνίας και ειρήνης. Σήμερα, όπως ήδη ανέφερα, οι πιο έντονες αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου προέρχονται από τις θρησκείες. Αυτή τη φορά από τις μη χριστιανικές θρησκείες. Η συνεννόηση ήταν πολύ δύσκολη, αφού εμείς κάναμε με 200 χρόνια οι δυτικοί, πόσα χρόνια θα κάνουν οι μουσουλμάνοι και οι άλλοι να κατανοήσουν τι σημαίνει νεωτερική ελευθερία, το δικαίωμα, ας πούμε. Ίσως τα δικαιώματα του ανθρώπου να είναι η πιο μεγάλη πρόκληση που είχαν οι θρησκείες στην ιστορική τους εξέλιξη, και πρόκειται βέβαια για το ερώτημα για τις τάσεις απέναντι στον ανθρωπισμό, στην ελευθερία, στην ανοιχτή κοινωνία κτλ. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερως και την Ελλάδα και χθες και στη Βουλή κτλ. Είναι για την οικουμενική προοπτική των δικαιωμάτων, είναι η ταύτισή τους με τον σύγχρονο μηδενισμό του «όλα είναι δικαίωμα του ατόμου», το ανέφερε κάποιος από τους ομιλητές. Εξηγούμε, στο όνομα των δικαιωμάτων του ατόμου απορρίπτονται παραδοσιακές αξίες καταξιωμένες και αναδύονται νέες αξίες οι οποίες κατοχυρώνουν πρωτίστως το άτομο και τις ιδιωτικές του επιλογές, privacy λέμε. Έτσι στο όνομα των ατομικών δικαιωμάτων σήμερα προβάλλονται και νομιμοποιούνται νέες τάσεις σε θέματα ταυτότητας φύλου, γάμου, οικογένειας, αμβλώσεων, ευθανασίας κτλ. Αυτή η φετιχοποίηση του ατομικού δικαιώματος και του δικαιώματος στη διαφορά προϊονίζεται ένα αξιολογικό χάος και μεγαλύτερη απαξίωση των κοινών αξιών. Τα δικαιώματα του ανθρώπου δυσφημίζονται σήμερα ως το αίτιο του κακού αυτού, του μηδενισμού, δεν είναι έτσι, και όσα τα απορρίπτουν και όσοι τα απορρίπτουν τα δικαιώματα βρίσκουν πρόσθετα επιχειρήματα. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το περιεχόμενό τους να μην διευρύνεται, όλα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι έτσι. Τελικώς, με την ορθή κατανόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνδέεται το μέλλον τους. Και σαν προφητικά να πω κι εγώ, θα έλεγα λοιπόν ότι το μέλλον των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα είναι
διαρκής αγώνας για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την ορθή κατανόηση, την ορθή διεκδίκηση και την κατοχύρωσή τους. Και το τελευταίο για την Ορθοδοξία, δύο λέξεις. Όσον αφορά στην Ορθοδοξία, η συζήτηση με τα δικαιώματα και για τα δικαιώματα του ανθρώπου προσφέρεται ως μοναδική ευκαιρία για να τοποθετηθούν πολλά προβλήματα στη σωστή τους θέση, ακόμη και η σχέση μας με το κράτος. Εγώ μιλώ για νέα συναλληλία τώρα. Μέσα σε αυτόν τον διάλογο, η ελευθερία, για μένα ένα από τα κομβικά θέματα της θεολογίας, θα παραμείνει στο κέντρο της Ορθόδοξης θεολογίας και στα χρόνια που έρχονται. Συμβάλλοντας στην συνειδητοποίηση της σημασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην ορθή κατανόησή τους με βάση την θεολογία του προσώπου, λέω εγώ, ο σύγχρονης έκφρασης του αγώνα του ανθρώπου για ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη, η Ορθοδοξία αξιοποιεί άμεσα και έμμεσα τον δυναμισμό του Ευαγγελίου της Αγάπης και τη δασκαλία του Αποστόλου Παύλου περί της ελευθερίας, η οποία πάντοτε εκφράζεται ως αγάπη. Η αγάπη είναι το ίδιο της ελευθερίας, όπως λέω εγώ. Στο πλαίσιο αυτό, αποκαλύπτει, και αυτό είναι ίσως η πεμπτουσία αυτού που θέλω να πω εγώ σήμερα, ότι το ορθόδοξο δέον περί ανθρώπου, ο αιώνιος προορισμός του ανθρώπου, η θέωση του ανθρώπου, υπερβαίνει σε δύναμη και πνοή τον ορίζοντα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχει ένα ήθος ανώτερα από τα δικαιώματα του ανθρώπου, από τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, και ποιο είναι αυτό. Γι' αυτό το λέει αυτό πάρα πολύ ωραίο ο καθηγητής μου ο Σφαρτλέντερ και ο Άγιος Αλβανίας. Γι' αυτό η ύψιστη μορφή ελευθερίας για τον ορθόδοξο πιστό, για την ορθόδοξη παράδοση, για την ορθόδοξη θεολογία, είναι όχι να διεκδικούμε δικαιώματα, αλλά να θυσιάζουμε ελεύθερα ακόμη και τα ατομικά δικαιώματά μας στο όνομα της αγάπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον σεβαστό καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Δελικοσταντή για την εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Η φιλοσοφική και θεολογική προσέγγιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως άξονας ερευνητικών του ενδιαφερόντων καταδεικνύεται και από τα εξής βιβλία, ενδιαφέροντα βιβλία. Το πρώτο είναι το Ήθος της Ελευθερίας, Φιλοσοφικές Απορίες και Θεολογικές Αποκρίσεις, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1990. Το δεύτερο είναι τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δυτικό Ιδεολόγημα ή Οικουμενικό Ήθος, εκδόσεις Κυριακή, Θεσσαλονίκη 1995. Και το τρίτο πολύ ενδιαφέρον είναι η Παιδεία ως Πολιτισμός του Προσώπου, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2009. Ναι. Και ο Πολιτισμός της Αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο σεβαστός δάσκαλός μας, κύριος Βλάσιος Φιδάς. Ο κύριος Βλάσιος Φιδάς είναι ομότιμος καθηγητής της Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Ιστορίας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πιο διάσημος ιστορικός της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας μας. Εκτός της Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Ιστορίας δίδαξε και Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών, Κανονικό Δίκαιο και Βυζαντινή Αρχαιολογία. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Βυζαντινών Μελετών. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος των Εκκλησιών Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων και Ελλάδος στους Οικουμενικούς Διαλόγους της Ορθοδοξίας με τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες, με την Παλαιοκαθολική Εκκλησία, με τους Λουθυρανούς και με τους Μεταρρυθμισμένους, ενώ εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Έχει χρηματίσει Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, είναι σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών για ζητήματα του Αποδήμου Ελληνισμού, μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέλος της Επιτροπής για τις Σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κλπ. Σήμερα είναι κοσμήτορ του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξης Θεολογίας στο Σαμπεζή Γενέβης. Σήμερα βέβαια δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ, αλλά μας έχει στείλει την εισήγησή του. Το θέμα που θα μας το διαβάσει ο κύριος Αθανάσιος Κάρμης, εξαίρετος συνάδελφος από το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το θέμα είναι υποκείμενο ή αντικείμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο άνθρωπος. Κύριε Κάρμη, έχετε το λόγο.
Ευχαριστούμε. Η παρούσα εισήγηση δεν φιλοδοξεί να αναπτύξει το σύνολο της διδασκαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Θα επιχειρήσω να παρουσιάσω συνοπτικώς την ιδιαιτερότητα των θεολογικών πλαισίων στην εκκλησιαστική πρακτική, αφού μια προσπάθεια για την παρουσίαση της χριστιανικής παραδόσεως επί του θέματος προσκρούει σε πολλαπλές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, προτίμησα να περιορίσω το αντικείμενο της παρεμβάσεώς μου, αφενός μεν για να μείνω πιστός στις αρχές της ακαδημαϊκής μας ιδιότητας, αφετέρου δεν ασυμβάλλω στην οριοθέτηση της ιδιαιτερότητας της Ορθοδόξου παραδόσεως επί του θέματος αυτού. Για να αναλύσουμε καλύτερα το ζήτημα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η εισήγηση δεν περιορίζεται στο θεωρητικό επίπεδο του ζητήματος, ούτε και στην διάδοση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον σύγχρονο κόσμο, αλλά μόνο στην ορθολογική βάση επί της οποίας βασίζεται το πνεύμα και γενικότερα η τάση ενσωματώσεως της επίσημης θεματολογίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη θεολογική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνεπώς, είναι σαφές ότι θα πρέπει να διακρίνουμε, πρώτον, τις επιμέρους πηγές της διδασκαλίας της Εκκλησίας και τη μεγάλη σημασία ή αξία που αυτή αποδίδει στο ανθρώπινο πρόσωπο από τη σύγχρονη θεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεύτερον, το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας από τις σύγχρονες τάσεις διεκδικήσεως, θεσπίσεως και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι γνωστό ότι το βασικό διεθνές κείμενο το οποίο κατοχυρώνει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για όλα τα μέλη της ανθρώπινης κοινότητας κυκλοφορείται Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Declaration Universelle des Droits de l'Homme, του 1948, η οποία επηρέασε κάθε μεταγενέστερη σχετική συζήτηση. Η Οικουμενική Διακήρυξη είναι η βάση του κειμένου της Διεθνούς Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία επιπροσθέτως περιλαμβάνει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά Δικαιώματα και το σχετικό προαιρετικό πρωτόκολλο αυτού, ήδη τρία κείμενα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 1966. Η τελική πράξη της συνελεύσεως του Ελσίνκι 1976 διευκρινίζει τις αρχές της Οικουμενικής Διακηρύξεως στα νέα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο, ουδής διεθνής οργανισμός πέτυχε να δημιουργήσει μία αποτελεσματική ελεγκτική αρχή, η οποία να είναι ανεξάρτητη από τις χώρες μέλη και να δρά με αυτόνομο τρόπο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν προφανές ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει, κατά το μάλλον ήτον, μια εσωτερική υπόθεση της κρατικής εξουσίας, αφού οποιαδήποτε πρωτοβουλία, ακόμα και υποδιεθνή πίεση, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν η συγκεκριμένη χώρα δώσει τη συνένεσή της. Άλλωστε, οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις χώρες μέλη, αφού δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και στην πράξη δεν μπορούν να παρακάμψουν παρακολήσεις από την εμπλεκόμενη χώρα, γι' αυτό ακόμα και παρεμβάσεις κατόπιν ερευνών για αποδεδειγμένες περιπτώσεις παραβιάσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυσκολεύονται να υπερβούν τα όρια μιας ηθικής καταδίκης. Συνεπώς, το αίτημα για την αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανέρχεται στο επίκεντρο μιας παλαιάς διαλεκτικής μεταξύ της κρατικής εξουσίας και του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι αληθές ότι χάρη στην αξιόλογη δράση των διεθνών οργανισμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν βασικό στοιχείο των διεθνών σχέσεων και την χάνουν πλέον κοινής αποδοχής. Όπως όμως τονίστηκε, ήδη οι διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν να παρακάμψουν την κρατική εξουσία και να θέσουν στη διάθεση των ατόμων ένα ικανό μέσο να υπερασπιστούν τα βασικά τους δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές τάσεις οι οποίες αντιπαρατίθενται στην εφαρμογή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρώτη παραχωρεί στο κράτος τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων, ενώ η δεύτερη τάση μάχεται για την πληρέστερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολιτών από το κράτος. Η πρώτη τάση δημιουργεί καταπιεστικά καθεστώτα, ενώ η δεύτερη προξενεί επαναστάσεις. Η αποκατάσταση λοιπόν μιας λογικής ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών τάσεων είναι δυνατή μόνο επί τη βάση του προσώπου, το οποίο παραμένει κοινός παρονομαστής κάθε διαφορετικής πρωτοβουλίας διεθνών οργανισμών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι οι σχηματικές αυτές επισημάνσεις είναι αναγκαίες για να δηλωθεί σαφέστερα
ότι οι εξωτερικές ομοιότητες ορολογίας ή διατυπώσεις της χριστιανικής παραδόσεως με τις σύγχρονες διεθνείς διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανταποκρίνονται πάντοτε και σε κοινές θεωρητικές προϋποθέσεις. Από τη μία πλευρά είναι αληθές ότι η Εκκλησία συνέβαλε τα μέγιστα τόσο για τη γέννηση όσο και για τη διάδοση της ενίας της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εκκλησία ουδέποτε έπαυσε να κηρύσει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων στη ζωή, στην ελευθερία, στη δικαιοσύνη, στην παιδεία, στην ελευθερία της συνειδήσεως, της σκέψεως, της θρησκείας και του συνόλου των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά όμως η μαρτυρία αυτή απορρέει αμέσως από την ειδικότερη ανθρωπολογική διδασκαλία της, η οποία τονίζει ιδιαιτέρως την χριστοκεντρική οντολογία της μοναδικής αξίας του ανθρωπίνου προσώπου. Από την άλλη πλευρά, η ατομοκρατική ηθική της νέας κοινωνίας περιορίζεται στην πραγμάτωση του εγώ και η κοινωνική ηθική περιορίζεται σε δικαιώματα και σε διεκδικήσεις. Μία τέτοια κοινωνία χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνεχώς ενισχυόμενη τάση να θεωρεί όλες τις αξίες ως σχετικές, αφού δεν υπάρχει συνένεση ούτε σε ένα συνεκτικό σύστημα αναφοράς για την ερμηνεία της ζωής, ούτε σε μία κοινή ηθική βάση. Άλλωστε, και αυτή ακόμα η έννοια του δικαιώματος γίνεται σταδιακά το αποτέλεσμα μιας εμπνεύσεως καθαρός φυσικής, η οποία υποχρεώνει τα άτομα να εύρουν απλώς τις πλέον κατάλληλες λύσεις για να συντονίσουν τις δράσεις τους και να εξασφαλίσουν την ατομική ευδαιμονία και το κοινωνικό καλό. Συνεπώς, πρόκειται για δύο διαφορετικές προβληματικές, οι οποίες οδηγούν σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη βλέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα υπό την προοπτική της θείας δημιουργίας και την ανακεφαλαίωση του ανθρωπίνου γένους στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η δεύτερη βλέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μια ανθρώπινη επιλογή για να διαφυλαχθεί η ισορροπία των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. Ωστόσο, οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι διαφορετικές και τελείως ανεξάρτητες, αφού κοινή βάση τους είναι ο άνθρωπος και το μεγαλείο του προσώπου του, το οποίο επιστρέφει πλέον με εντυπωσιακό τρόπο στις προοπτικές και της σύγχρονης κοινωνίας με την αφύπνιση της χριστιανικής συνειδήσεως. Εν τούτης, η Εκκλησία θα πρέπει να αποδεχθεί το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι πάντοτε πρόθυμος και δεν μπορεί να καταδικάσει συλλήφθην τον πολιτισμό της εποχής του, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως και πηγή και νέων κοινωνικών δεδομένων. Άλλωστε, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό η Εκκλησία οφείλει να ανέβρει στις πηγές της χριστιανικής πίστεως τη σημαντική σχέση μεταξύ του μηνύματος του Ευαγγελίου και της φύσεως του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Μια τέτοια ανανέωση του μηνύματος του Ευαγγελίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εντάξει την χριστιανική παράδοση ως μια καταλυτική δύναμη στο επίκεντρο των κοινωνικών ζυμώσεων. Η απάντηση λοιπόν σε τόσο κρίσιμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητήματα σημαίνει για την Εκκλησία την ενεργό συμμετοχή της σε κοινωνικό επίπεδο και τη διάδοση του μηνύματός της τόσο στη σύγχρονη κοινωνία όσο και στον διεθνή διάλογο. Ένα τέτοιο υπεύθυνο άνοιγμα της Εκκλησίας είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να αντιληφθεί και η ίδια καλύτερα τις σύγχρονες ουμανιστικές ή εκοσμικευμένες τάσεις, να ανακαλύψει στα πλαίσια τους το δικό της όραμα περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να βρει νέες οδούς για μια αποτελεσματική ενεργοποίηση του εκκλησιαστικού σώματος επί ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κοινή ιστορική διαπίστωση ότι η Εκκλησία υποστήριξε πάντοτε προθήμως την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αρμονική συνεργασία με την κρατική εξουσία. Είναι όμως επίσης κοινή διαπίστωση ότι η ευρύτατη απήχηση της προτεσταντικής μεταρρυθμίσεως του 16ου αιώνα στον χριστιανικό κόσμο της Δύσεως προκάλεσε αναποτρέπτως όχι μόνο την τραγική διάσπαση του εκκλησιαστικού της σώματος, αλλά και τον οξύτατο ομολογιακό ανταγωνισμό μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των απισχισμένων από αυτήν προτεσταντικών κοινοτήτων. Στον ανταγωνισμό αυτό αναμίχθηκαν για διαφορετικούς λόγους όλοι σχεδόν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες των χριστιανικών λαών της Δύσεως για την υποστήριξη και δικών τους επιλογών ή σκοπιμοτήτων, όπως λόγου χάρη στον Σμαλκαδικό Πόλεμο μεταξύ του Ρωμαιοκαθολικού Γερμανού Αυτοκράτορα Καρόλου του V και των Προτεσταντών ηγεμόνων της Γερμανίας. Ωστόσο, ο νικητής του πολέμου αυτοκράτορας αναγκάστηκε τελικώς να διαπιστώσει ότι η διάσπαση του εκκλησιαστικού σώματος είχε ήδη παγιωθεί και ότι δεν ήταν πλέον αναστρέψιμη, γι' αυτό στη Δίαιτα της Αυγούστας, Augsburg 1555, αναγνώρισε σε όλους τους ηγεμόνες το απόλυτο δικαίωμα να καθορίζουν με δικές τους ανεξέλεγκτες αποφάσεις ακόμη και την πίστη των υπηκών τους,
το γνωστό Cuius Regio Eius Religio. Βεβαίως το απόλυτο αυτό αυταρχικό δικαίωμα του ηγεμόνα προσέδωσε οξύτερο χαρακτήρα στον ομολογιακό ανταγωνισμό σε όλα τα κράτη της Δύσεως, με τραγικά μάλιστα θύματα τις θρησκευτικές μειονότητες, οι οποίες δεν ομολογούσαν την πίστη του ηγεμόνα τους και υπέκεντο σε βίαιες διώξεις, όπως λόγου χάρη οι Ουγγενώτοι στη Γαλλία ή οι Ρωμαιοκαθολικοί στις ελεγχόμενες από Προτεστάντες ηγεμόνες περιοχές της Γερμανίας. Ο 30ετής θρησκευτικός πόλεμος 1618-1648 κατέστησε σαφέστερες τις τραγικές συνέπειες του ελεγχόμενου από τους ηγεμόνες θρησκευτικού φανατισμού για την εξυπηρέτηση και προσωπικών ή εθνικιστικών σκοπιμοτήτων τους. Υπό το πνεύμα αυτό, η περίφημη συνθήκη της Βεστφαλίας 1648 κατοχύρωσε τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων με την επιβολή της αρχής των ίσων δικαιωμάτων Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών σε όλες τις ηγεμονίες της Γερμανίας. Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε αναλόγως και στα άλλα κράτη της Δύσεως, αλλά όμως με τις αναγκαίες συνομολογήσεις των Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεσταντών ηγεμόνων τους, οι οποίες εφαρμόστηκαν τελικώς και για την προστασία των Ορθοδόξων ή άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στα χριστιανικά ή και σε αλλόθρησκα κράτη της Ανατολής. Στα πλαίσια αυτά εντάχθηκαν και οι τάσεις τόσο για την πλήρη αποσύνδεση των ηγεμόνων από την καθιερωμένη χριστιανική ερμηνεία της θεοδόρητης εξουσίας τους, όσο και για την ανάδειξη ενός νέου τύπου ηγεμόνα, ο οποίος θα οριζόταν από τους πολίτες για να ασκεί με απολυταρχικό και ανεξέλεγκτο τρόπο την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των υπηκών του, είτε της ζωής, της ελευθερίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ιδιοκτησίας και άλλων, με κύριο μάλιστα γνώμονα τις αρχές του φυσικού δικαίου και τις νέες προτάσεις της πολιτικής θεωρίας των εκπροσώπων του Βρετανικού δεσμού, John Locke, Hobbes, Hugo Gratius κλπ. Η απολυταρχική αυτή εξουσία της προτινόμενης συμβατικής πεφωτισμένης μοναρχίας επικυρώθηκε με την περίφημη συνθήκη του Συνεδρίου της Βιέννης το 1815, αφού η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανήκε πλέον κατά παράδοση στην εσωτερική δικαιοδοσία των κρατών. Η παράδοση αυτή επηρέασε όλες σχεδόν τις διακηρύξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού και η Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 1945 αποδέχτηκε τη ρήτρα της εσωτερικής δικαιοδοσίας των κρατών μελών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών τους και της απαγορεύσεως στα Ηνωμένα Έθνη οποιασδήποτε παρεμβάσεως σε θέματα της αποκλειστικής δικαιοδοσίας των κρατών μελών. Η ασάφεια όμως της Οικουμενικής Διακηρύξεως προκάλεσε αντιφατικές θεωρητικές ερμηνείες, τόσο για την αμφισβήτηση του δικαιώματος των Ηνωμένων Εθνών να επεμβαίνουν στην εσωτερική δικαιοδοσία των κρατών, όσο και για την προβολή της αυτοδεσμεύσεως των κρατών μελών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την πίστη στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Οι αντιφατικές λοιπόν θεωρητικές ερμηνείες δεν εμπόδισαν τα Ηνωμένα Έθνη και τα ελεγκτικά τους όργανα, συμβουλία, επιτροπές και άλλα, να αγνοήσουν τη ρήτρα της εσωτερικής δικαιοδοσίας και να αποφασίσουν με ισχυρή όμως πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως να παρέμβουν για την πρόληψη ή τη θεραπεία προκλητικής παραβιάσεως θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κυβερνήσεις κρατών μελών, όπως λόγου χάρη οι φυλετικές διακρίσεις, οι γενοκτονίες, οι εθνοκαθάρσεις και άλλα. Υπό το πνεύμα αυτό, τα Ηνωμένα Έθνη προώθησαν σε συνεργασία όμως με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών την ιδέα ενός διεθνούς συμφώνου αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων για να πιέσουν τα κράτη-μέλη να σεβαστούν και να εγγυηθούν τουλάχιστον τα κατοχυρωμένα στα εθνικά του συντάγματα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Βεβαίως, η συσταθήσα από επίλεκτα μέλη 18μελής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε περιορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, οι οποίες δεν απέκλειαν μεν την αποδοχή θεμελιωμένων προσφυγών ατόμων ή ομάδος ατόμων για βία ή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όμως εξαντλούνται σε πιεστικές συστάσεις προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να τηρήσουν τόσο τις συνταγματικές όσο και τις διεθνείς δεσμεύσεις τους και να συνενέσουν σε ένα συμβιβαστικό διακανονισμό υπό την εποπτεία μιας ειδικής επιτροπής συμβιβασμού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκαν, οργανώθηκαν και λειτουργούν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Με το δικαίωμα μάλιστα της Επιτροπής να δέχεται και προσφυγές ατόμων ή ομάδων ατόμων για φυλετικές διακρίσεις ή για βία ή παραβίαση θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων τους, αλλά όμως με τις ίδιες περιορισμένες αρμοδιότητες για συμβιβαστικό διακανονισμό με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
Η συγχώνευση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1998 άνοιξε την οδό όχι μόνο για ατομικές προσφυγές, αλλά και για την ενσωμάτωση της νομολογίας των αποφάσεων του στα συντάγματα και στην νομοθεσία των κρατών μελών. Έτσι ο άνθρωπος, ως πρόσωπο, άτομο ή πολίτης, και έτσι δεν ήταν αυτός καθ' αυτόν το υποκείμενο δικαιωμάτων στις διεθνείς διακηρύξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νεωτέρων χρόνων, εντούτοις απέκτησε το δικαίωμα προσφυγής ως πρόσωπο ή ως άτομο, ήτι παρακάπτοντας την αποκλειστική εσωτερική δικαιοδοσία των κρατών μελών. Συνεπώς, ο πολίτης των Ευρωπαϊκών κρατών απέκτησε ως πρόσωπο ή ως άτομο το κατοχυρωμένο πλέον προνόμιο να είναι ο ίδιος υποκείμενο και όχι αντικείμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Γι' αυτό η Εκκλησία οφείλει να εντάξει και τη δική της αυτονόητη υποχρέωση να συμμετέχει στον σύγχρονο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη όχι μόνο γιατί η αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας είναι θεμελιώδες δικαίωμα για την απρόσκοπτη άσκηση της πνευματικής της αποστολής σε μια εκοσμικευμένη παγκόσμια κοινωνία, αλλά και γιατί οφείλει να προστατεύσει τα μέλη της από χρηστικές ή καταχρηστικές ερμηνείες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κυβερνήσεις των κρατών. Υπό το πνεύμα αυτό, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Κρήτη 2016, στην περίφημη εγκύκλιο της Συνόδου, παράγραφο 16, υπογράμμισε με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση ότι η παράδοση της Ορθοδοξίας είναι ανεξάντλητος πηγής ζωτικών αληθιών δια των άνθρωπων. Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι η προστασία της αρχής της θρησκευτικής ελευθερίας υπό πάσας τας προοπτικάς αυτής, ήτι της ελευθερίας της συνειδήσεως, της πίστεως, της λατρείας και όλων των ατομικών και συλλογικών εκφράσεων θρησκευτικής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος εκάστου πιστού να τελεί ακολύτως από ιανδήποτε κρατική παρέμβαση τα θρησκευτικά του καθήκοντα, καθώς και της ελευθερίας δημοσίας διδασκαλίας της θρησκείας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι η πνευματική εμπειρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό βίο δεν μπορεί να βιωθεί χωρίς την αρμονική λειτουργία του Εκκλησιαστικού Σώματος Χριστού, τη μόνη κοινωνική και πνευματική πραγματικότητα, αφού αποτελεί μια συνεχή πρόκληση ή πρόσκληση τόσο για τον κάθε χριστιανό, όσο και για μια πληρέστερη ενεργοποίησή του στην κοινωνική μαρτυρία. Η ερμηνεία αυτή της άρρηκτης συζυγίας της πνευματικής και της κοινωνικής εμπειρίας είναι η κύρια πηγή της προσωπικής ευθύνης των χριστιανών για την αρμονική λειτουργία του εκκλησιαστικού σώματος και διατυπώνεται με εξαίρετο μάλιστα τρόπο στην έκκληση της διακηρύξεως της Τρίτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως του 1986 για τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτηση της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λέει η διακήρυξη. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή κατανοούμε το νόημα της σωτηρίας, αισθανόμεθα το χρέος να αγωνιζόμεθα δια την ανακούφιση της ασθενείας, της δυστυχίας και της αγωνίας. Επειδή βιούμε την εμπειρία της ειρήνης, δεν δυνάμεθα να είμεθα αδιάφοροι δια την απουσία της από την σύγχρονο κοινωνία. Επειδή ευεργετήθημεν από την θεία δικαιοσύνη, αγωνιζόμεθα δια μια πληρεστέρα δικαιοσύνη εις τον κόσμο και δια την εξουδετέρωση πάσης καταπιέσεως. Επειδή ζώμεν καθημέραν την θεία συγκατάβαση, μαχόμεθα εναντίον κάθε φανατισμού και μυσαλλοδοξίας μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Επειδή διακηρύσσομεν συνεχώς την ενανθρώπιση του Θεού και την θέωση του ανθρώπου, υπερασπιζόμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα διόλους τους ανθρώπους και όλους τους λαούς. Επειδή βιούμε την θεία δωρεάν της ελευθερίας με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, δυνάμεθα να προβάλλουμε πληρέστερα την καθολική αξία της δια κάθε άνθρωπο και κάθε λαόν. Επειδή τρεφόμενοι με το σώμα και το αίμα του Κυρίου εν τη Θεία Ευχαριστία βιούμε την ανάγκη του μερισμού των δωρεών του Θεού μετά των αδελφών μας, κατανοούμε πληρέστερον την πείναν και την στέρηση και αγωνίζομεθα δια την υπερνίκηση αυτών. Επειδή προσδοκόμεν καινήν γην και καινούς ουρανούς, όπου θα επικρατεί η απόλυτος δικαιοσύνη, αγωνιζόμεθα εδώ και τώρα δια την αναγέννηση και την ανακαίνιση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ευχαριστούμε καταρχήν τον δάσκαλό μας, σεβαστό καθηγητή κύριο Βλάσιο Φιδά, για την ενδιαφέρουσα εισήγησή του και τον συνάδελφο τον κύριο Αθανάσιο Κάρμη για το διάβασμα, για την ανάγνωση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάρμη.
ένα δεκάλεπτο ερωτήσεων. Παρακαλώ. Συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ήμασταν σε απευθεία σύνδεση με το Πνευματικό, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Δήμου Μεταμόρφωσης. Ακούμε την επιστημονική ημερίδα με θέμα Ορθοδοξία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι μια ημερίδα που διοργανώνουν το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Ακούσαμε την πρώτη συνεδρία, προείδρευσε ο καθηγητής κ. Θωμάς Ιωαννίδης. Ακούσαμε την εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Δελικοσταντίου, ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και ακούσαμε την εισήγηση που διάβασε ο καθηγητής κ. Αθανάσιος Κάρμης του κυρίου Βλασίου Φιδά, ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, κοσμήτορα του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζή Ελβετίας. Αυτή τη στιγμή ακολουθεί η συζήτηση, στη συνέχεια θα γίνει το διάλειμμα. Εμείς θα συνδεθούμε και πάλι να ακούσουμε την δεύτερη συνεδρία, όπου θα προεδρεύσει ο καθηγητής κ. Σωτήριος Δεσπότης και θα μιλήσουν ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, κ. Απόστολος Νικολαίδης, με θέμα «Άνθρωπος και κοινωνία», και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, με θέμα «Πατέρες της Εκκλησίας και ανθρώπινα δικαιώματα». Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σε λίγα λεπτά το Δελτίο Εκκλησιαστικών Ανακοινώσεων. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη. Αναζητάτε την αγνότητα και τη γεύση στο παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι? Με εμπειρία δεκαετιών στη βασική τροφή του ανθρώπου, οι Μήλια Χαΐας προσφέρουν ελληνικό αλεύρι για παραδοσιακό πρόσφορο και άρτους, σπιτικό ψωμί και ζύμες. Βρείτε μας στο κέντρο της Αθήνας, Ευρυπίδου 3133, κοντά στη Βαρβάκιο. Μήλια Χαΐας. Αλεύρι από τον τόπο σου. 211-4111-140. Μπαρέτι Ιταλή. Ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Στο κατάστημά μας θα βρείτε τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν ιταλικής ραφής με έκπτωση 50%. Μπαρέτι Ιταλή. Στο Μαρούσι. 28 Οκτωβρίου 3. Πλησίων ηλεκτρικού σταθμού. Τηλέφωνο 210-80-69-008. Κάντε τις αγορές σας και στο www.bareti.gr. Έχετε προβλήματα στα πόδια σας? Κάλλη, σκληρίνσεις, νύχια που μπαίνουν στο δέρμα, διαβητικά έλκη δημιουργούν δυσκολία στο βάδισμά σας? Το Κέντρο Ποδιού εξειδικεύεται εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια στην αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων παθήσεων των κάτω άκρων. Κέντρο Ποδιού, Σόλωνος 100, 210-3610-100. Τώρα και στα βόρεια προάστια, Αργυροπούλου 9 και Φυσιά. Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, Γυμνάσιο Λύκειο. 13 χρόνια ολοκληρωμένης μόρφωσης και πνευματικής καλλιέργειας, στηριγμένης στις ελληνοορθόδοξες αξίες. Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος. Τώρα και παιδικός σταθμός στο κέντρο της Κορίνθου. Πληροφορίες εγγραφές 27410-29663. www.apostolospavlos.gr. Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαΐας στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Έκπτωση 15% για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehayaspavlasop.gr. Το Σάββατο 12 Μαΐου ταξιδεύουμε το πρωί στο Ιερό Ησυχαστήριο του Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Σας καλούμε να γνωρίσουμε τους Αγίους των Βρετανικών Νήσων που εορτάζουν το μήνα Μάιο.
στη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Αγίων. Να ακούσουμε λόγο αφιερωμένο σε αυτούς και να προσκυνήσουμε τη χάρη του Αγίου Πορφυρίου. Σάββατο 12 Μαΐου, πρωινή προσκυνηματική εξόρμηση στο εισηγαστήριο του Αγίου Πορφυρίου. Δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602, 210-4118-640. Όσον Αποστόλων Πρωτότητο. Κωνσταντίνια 2018. Η τιμιά κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου από την Πάτρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Επίσημη υποδοχή την 5η 17 Μαΐου στις 5 το απόγευμα, πύλη Ε8 Λιμένος Πυραιός. Κωνσταντίνια 2018. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Αποστόλος σου, Κύριε. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές, 5η σήμερα, 10 Μαΐου του 2018, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Συνέρχεται και σήμερα 5η στο Συνοδικό Μέγαρο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Μάιο. Στον Ιερό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ αυτή την Κυριακή το πρωί. Η τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου προστάτου της πόλεως των Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός επί τη Ιερά Πανηγύρι του. Η τιμία κάρα θα αφηχθεί την 5η 17 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στην πύλη Ε8 του Λιμένος Πυραιός και θα παραμείνει στο ναό μέχρι τις 24 Μαΐου. Λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2018 θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από 11 μέχρι 24 Μαΐου. Μέχρι τις 16 Μαΐου εκδηλώσεις θα είναι αφιερωμένες στην καθιέρωση της Συνάξεως των τριών νέων οσίων γερότων Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου Αγιορείτου και Ιακώβου του Ενεβία. Καθημερινά θα τελούνται η Θεία Λειτουργία, ο Εσπερινός, οι παρακλήσεις και η Ιερά Αγρυπνία. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει αύριο Παρασκευή το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωτος Εσπερινός και η παράκληση. Επιστημονική μερίδα με θέμα Ορθοδοξία και Ανθρώπινα Δικαιώματα διοργανώνουν το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Ιερά Μητροπολή Κηφισίας σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στη Μεταμόρφωση. Η Πυριακή Εκκλησία μεταδίδει απευθείας τις εισηγήσεις. Κανονικά θα λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Θα λειτουργήσουν σε 5 κατασκηνωτικές περιόδους για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πληροφορίες στο 210-4135-224. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, σήμερα στις 6 το απόγευμα, μετά την παράκληση στην Παναγία Τριγερούσα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου με θέμα περί της αγωγής των παιδιών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου Ηλίου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστά του Επισκόπου Θεσπιών κυρίου Σημεών. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κυρίου Γαβριήλ, Αγίας Τριάδος του Χρυσού Πολυπεριστερίου, στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Δαού Πεντέλης.
Στον Ιερό Ναό Γιαστριάδο στη Χρυσούπολη Περιστερίου θα τεθούν σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Παντελεήμονος και η τιμία κάρα του Αγίου Μινά. Από αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 13 Μαΐου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Δόκου Κολοκυνθούς, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού και της Αγίας Ματρόνας της Αωμάτου τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νικαίας. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Σάββατο το πρωί. Σύναξη νέων θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι ο αρχιμαδρίτης Δανίλη Ψωήνος. Κάθε Πέμπτη ψαλούνται οι ακόλουθες παρακλήσεις. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα ψάλεται η παράκληση στον Άγιο Δημήτριο και ακολουθεί κήρυγμα από τον αρχιμαδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη με θέμα την προσφιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως ο τόπου Βούλας στις 5 η παράκληση στην Παναγία Γοργό Υπήκο. Κάθε Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα ο αρχιμαδρίτης Εφραίμ Παναούσης πραγματοποιεί εσπερινές ομιλίες στο Σύνδεσμο Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος που βρίσκεται στην οδό Πυργοτέλους 3α στο Παγκράτη. Στις 7 παρατέταρτο τελείται η ακολουθία του εσπερινού και στη συνέχεια πραγματοποιείται η ομιλία. Το κεντρικό θέμα είναι τα θαύματα του Χριστού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Φανελλούδρα Πετσόνας κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα τελούν το εσπερινός και η παράκληση στους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και τίθεται σε προσκύνηση Ιερό Λειψανό τους. Στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς πραγματοποιούνται εγγραφές για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτήρια οργανώνουν επίσης θερινό πρόγραμμα από 18 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως αλλά και μαθητές άλλων σχολείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση αλλά και εκπαιδευτικές όπως πληροφορική, ξένες γλώσσες, θεατρικό παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στο 210-4610-915. Ένας συνάνθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται επειγόντως αιμοπετάλια. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας για περισσότερες πληροφορίες. Πρωινή πνευματική εξόρμηση στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αγίου Πορφυρίου στο Μίλεση διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία το Σάββατο 12 Μαΐου όπου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ιρλανδίας και της Ουαλίας που εορτάζουν το μήνα Μάιο. Εξάλλου, διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Τίνο διοργανώνει η Πυριακή Εκκλησία το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης στη Θαυματουργία της Εικόνα και στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου. Θα επισκεφθούν επίσης το Μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 640. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031. Εδώ στην Ελλάδα, ο ήλιος από το πρωί μέχρι το βράδυ παράγει ενέργεια για μας. Νόμπελ, όλη η δύναμη του ήλιου. Νόμπελ, νούμερο 1 στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Καλέστε στο 215-215-1717 για το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα ή επισκεφτείτε το nobel.gr.
Χρειάζεστε κατασκευές με γυψοσανίδες για χωρίσματα, ψευδοροφές, επενδύσεις? Θερμοπρόσωψη για μόνωση του ακινήτου σας από κρύο, ζέστη, υγρασία? Για όλα αυτά που σας προβληματίζουν, η εταιρεία Εσοδομή μπορεί να σας δώσει λύσεις και προτάσεις εντελώς δωρεάν. Εσοδομή, γυψοσανίδες, θερμοπρόσωψη, ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Site εταιρείας www.esodomi.gr. Τηλέφωνο 210-6398-556. Έχετε βλάβη στο κλιματιστικό σας? Θέλετε να κάνετε την ετήσια συντήρηση? 210-8660-210. Οι τεχνικοί της εταιρείας μας σας παρέχουν άμεσα τη λύση. Και θυμηθείτε, κάνοντας συντήρηση και χημικό καθαρισμό στο κλιματιστικό σας, επιτυγχάνετε σωστή λειτουργία, καθαρό αέρα, χωρίς νόσους, μικρόβια και μύκητες. Μην περιμένετε τον καύσωνα. Τηλεφωνήστε μας, γιατί και στο κλιματισμό Electronic Star. Εγγύηση στο σέρβις. 210-8660-210. Κατασκηνώσεις Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Και φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές των παιδιών γίνονται μέλημα της Εκκλησίας. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 9 Μαΐου. Πληροφορίες στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. 210-4135-224. 19 και 20 Μαΐου, διήμερο προσκύνημα στην Τίνο με την Πειραϊκή Εκκλησία. Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης, προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Αγίας Πελαγίας, περιήγηση στο νησί της Τίνου. 19 και 20 Μαΐου, προσκύνημα στο νησί της Μεγαλόχαρης με την Πειραϊκή Εκκλησία. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη. Και περνάω στην πρώτη ενότητα με το ερώτημα «Τι είναι ο άνθρωπος?». Άνθρωπος λοιπόν είναι το έμψυχο, λογικό, αυτεξούσιο και κοινωνικό όν με δικαίωμα ή εντολή για κυριαρχία επί του φυσικού κόσμου. Όλα αυτά οδηγούν στην ταύτιση της έννοιας του ανθρώπου με την έννοια του προσώπου, μια έννοια που διαφοροποιείται πλήρως από την έννοια του ατόμου. Πρόσωπο σημαίνει σχέση, κοινωνία, συνύπαρξη, μετοχή, ενώ το άτομο που δηλώνει το άσχετο, το άτμητο, αυτό που περιορίζεται μόνο στο βιολογικό, το εγωιστικό, το ενστικτόδες. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα. Τι είναι κοινωνία? Κοινωνία, κατά έναν ορισμό περιεκτικό κατά τη γνώμη μου, είναι ένα καθολικό, εμπεριέχει τα πάντα δηλαδή, αυτοτελές, διαθέτει αυτάρκεια και οργανωμένο, εννοούμε τις σχέσεις που ρυθμίζονται από κανόνες, σύνολο ανθρώπων που έχει τη δική του ταυτότητα και συνέχεια στον χρόνο. Είναι ένα σχήμα που σαφώς υπερβαίνει τα άτομα και η δυναμική του είναι κάτι πολύ παραπάνω από το σύνολο της δυναμικής των ατομικοτήτων. Είναι το μόρφωμα όπου η ένταξη των ατόμων έχει περισσότερο λογικό ή τεχνητό ή υπολογιστικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει, παρά φυσικό ή βουλητικό, που συμβαίνει με την ένταξη των ατόμων στην κοινότητα. Λογικό γιατί ικανοποιούνται και υπολογιστικό γιατί στην κοινωνία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ατόμων. Η μετάβαση τώρα από τον άνθρωπο
στην κοινωνία είναι αυτονόητη και σχεδόν αυτοματοποιημένη, επειδή ενεργοποιείται μέσω της κοινωνικότητας, η οποία κατανοείται ως έμφυτη στον άνθρωπο, ως άρα συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Μέσω της κοινωνικότητας του ανθρώπου, το πρόσωπο αναγκάζεται, μέσα εισαγωγικά, να υπερβαίνει τον εαυτό του και να οδηγείται σε συνάντηση και κοινωνία με τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι ομάδες, οι κοινότητες, οι κοινωνίες. Με την ένταξη αρχίζει μια αδιάκοπη σχέση αλληλόδρασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων και κοινωνίας. Σε όλη αυτή την κινητικότητα μπορούμε να αποδώσουμε περισσότερο έναν οντολογικό παρά έναν ηθικό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος από τη φύση του, πολύ καλά αναφέρθηκε η κυρία Γεωργοπούλου, δεν μπορεί να μεταβάλλεται σε άτομο, αλλά είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί ως πρόσωπο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την απομόνωση, τη μοναξιά, την ατομικότητα. Μόνο ενταγμένο σε μια ομάδα, μικρή ή μεγάλη, υπερβαίνει την αίσθηση της ελλειπτικότητας και αποκτά την αίσθηση της πληρότητας, εντός της οποίας μάλιστα καλύπτονται όλες του οι ανάγκες, υλικές και πνευματικές, σε μια ενότητα. Έτσι η κοινωνικότητα, καθώς σημειώνει και ο Γάλλος και ο νεολόγος Γκιρβίτς, εκφράζει τόσο την ατομικότητα όσο και τη συλλογικότητα. Το εγώ δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλο και ο άλλος χωρίς το εγώ. Κοινωνικότητα εν τέλει λογίζεται ως εμείς, που σχηματίζεται από την αμοιβαία σχέση του εγώ και του άλλου και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Με τη μετάβαση και την ένταξη των ανθρώπων σε υπερατομικά μορφώματα, καθίστανται πλέον αναγκαίες οι κοινές αποφάσεις και οι κοινές δράσεις, ώστε να ικανοποιούνται οι κοινοί σκοποί. Όλα αυτά προϋποθέτουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική ευταξία, την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό έλεγχο, για την αποφυγή συμπεριφορών που απομονώνουν το ατομικό από το κοινό συμφέρον και δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων. Άνθρωπος ή κοινωνία. Αυτή η οντολογική σχέση που υπάρχει μεταξύ των ατόμων, με την έννοια των ανθρώπων ως μονάδων και της κοινωνίας που είναι ενταγμένα, δυστυχώς μεταβλήθηκε σε ηθική. Έτσι, οι κοινωνικές συμπεριφορές και δράσεις εξαρτώνται πλέον από ηθικά κίνητρα, που συνήθως είναι ιδιωτελή και σκόπιμα, άρα ανελεύθερα και επομένως συγκρουσιακά. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται λόγος για ατομικά δικαιώματα και αξιώσεις της κοινωνίας, με το ένα να αποζητά κατάληψη ζωτικού χώρου από το άλλο. Έτσι, σε επίπεδο κοινωνικό δημιουργήθηκαν δύο αντίπαλα, αντιπροσωπευτικά ισχυρά ρεύματα, ο ατομικισμός και ο κολεκτιβισμός. Ο πρώτος, που ταυτίστηκε πολιτικά και οικονομικά με τον φιλελευθερισμό, έχει ως αφετηρία την άποψη ότι μόνο φυσικά πρόσωπα, ατομικές τάσεις και επιθυμίες υπάρχουν, ενώ όλα τα άλλα, όπως είναι οι συλλογικές δράσεις, τα κοινωνικά μορφώματα, το κράτος, είναι προεκτάσεις αυτής της πραγματικότητας. Ο δεύτερος, ο κολεκτιβισμός δηλαδή, που μπορεί να έχει χαρακτηριστικά δημοκρατικά ή και ολοκληρωτικά, παραπέμπει στην απόλυτη κυριαρχία του συλλογικού και την απόλυτη υποταγή των ατόμων στις συλλογικές αποφάσεις και τους κοινούς σκοπούς. Σε επίπεδο φιλοσοφικό ιδεολογικό έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα περίπου οι εξής παραλλαγές. Υπαρξισμός, προτεσταντισμός, κατάφαση στον ατομικισμό. Ιδιαίτερα ο προτεσταντισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εμπέδωση του ατομικισμού σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου, μηδέ του θρησκευτικού εξαιρουμένου. Έχουμε τον καπιταλισμό και τον φιλελευθερισμό, όπου κανένας από τους δύο δεν έχει προτεραιότητα, ούτε κοινότητα ούτε το εγώ, αλλά υπερατομικά σχήματα και μορφώματα, υπερατομικές μονάδες. Έχουμε τον σοσιαλισμό, όπως αυτός βιώθηκε στον υπαρκτό σοσιαλισμό, όπου είναι κατάφαση στον κολεκτιβισμό και στον κομφορμισμό σε βάρος της ατομικότητας. Έχουμε τον νέο μαρξισμό, ο οποίος επαγγέλλεται κάτι καινούριο για την εποχή του, τη συμφιλίωση και συνεργασία ατόμου και κοινότητας μέσα της διαπροσωπικής αλληλεγγύης. Δείγμα αυτής της ενότητας είναι ο λόγος για κοινωνικό άτομο αφενός και κοινωνική ταυτότητα των ατόμων από την άλλη. Και έχουμε και τη γαλλική κοινωνιολογία με τον Ντ. Κέμ, όπου σαφώς υπερέχει η κοινωνία
χωρίς όμως εξουθένωση της ατομικότητας. Η κοινωνία γεννά τα άτομα και όχι τα άτομα την κοινωνία, λέει. Με την ένταξή τους τα άτομα στην κοινωνία δεν συνιστούν πλέον ατομικότητες, αλλά αναπόσπαστα μέλη της κοινωνίας. Η δε κοινωνία είναι η βάση γένεσης των πάντων, ακόμα και της θρησκείας. Είναι η ανώτατη πηγή ηθικής επιστήμης, παιδείας και δικαίου. Όλος αυτός ο προβληματισμός ουσιαστικά εξαντλείται στην ανταγωνιστική διαλεκτική των δικαιωμάτων της κάθε πλευράς. Δικαιώματα του ανθρώπου έναντι της κοινωνίας. Προσέξτε, μήπως δεν ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα αν μιλάμε για δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις του ενός ή του άλλου, θα το δούμε τώρα. Τα ατομικά δικαιώματα για τα οποία κάνουμε λόγο συμπίπτουν προς τις υποχρεώσεις της κοινωνίας έναντι των ατόμων, μέσω των οποίων το άτομο μετέχει στα λεγόμενα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η ασφάλιση, η εργασία, η προστασία. Όταν μιλάμε για προστασία, εννοούμε προστασία γάμου, οικογένειας, μητρότητας, παιδιών, ιδιοκτησίας κλπ. Μιλάμε για το δικαίωμα, για την υποχρέωση να διασφαλίζει κατοικία, ειδική κρατική φροντίδα για όσα άτομα την έχουν ανάγκη, υγιές φυσικό περιβάλλον, δικαιοσύνη, διασφάλιση ελευθερίας έκφρασης και θρησκευτικής ελευθερίας, ισότιμη μετοχή στα κοινά πράγματα, το εκλέγειν και εκλέγεστε για παράδειγμα, κυρίως δε στην προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Όταν μιλάμε για δικαιώματα της κοινωνίας απέναντι στα άτομα, ταυτίζονται αυτά με τις υποχρεώσεις των ατόμων απέναντι στην κοινωνία και τα οποία εμπεδώνονται, κοινοποιούνται στα άτομα και εμπεδώνονται μέσω της κοινωνικοποίησης, ενώ διασφαλίζονται μέσω των ποικίλων μορφών κοινωνικού ελέγχου. Τέτοια δικαιώματα, τέτοιες υποχρεώσεις των ατόμων απέναντι στην κοινωνία είναι υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, το κοινοφελώς ζήν, είναι η συμμόρφωση στην κοινωνική ηθική και τους κοινωνικούς κανόνες, πως είναι οι κανόνες του πρέπει, οι κανόνες του οφείλειν και κανόνες συνήθειες, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, η υποχρέωση τήρησης του συντάγματος και των νόμων. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι κοινωνικά ανήθικος είναι ο άνθρωπος που ταυτίζεται με το ατομικό του συμφέρον, ενώ κοινωνικά ηθικός είναι αυτός που ακολουθεί την κοινωνική αυθεντία. Ηθικό είναι ό,τι είναι κοινωνικό, ενώ ανήθικο ό,τι είναι ατομικό. Και περνάω στην τρίτη ενότητα για να μην σας κουράζω. Άνθρωπος και κοινωνία. Μια εξισορροπητική σχέση μεταξύ ατόμων και κοινωνίας προϋποθέτει την αντίληψη ότι το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Η κοινωνία υπάρχει για τα άτομα και τα άτομα για την κοινωνία. Τα συμφέροντα του ενός διασφαλίζονται μέσα από την υπεράσπιση του κοινού συμφέροντος. Η κοινωνία δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά συνίσταται από τα πρόσωπα τα οποία συνιστούν με τη σειρά τους την αφετηρία της κοινωνίας. Εξάλλου τα πρόσωπα είναι εκείνα που συγκροτούν, επανδρώνουν και εκπροσωπούν τους θεσμούς, αλλά και οι θεσμοί υπό κανονικές συνθήκες υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις ατομικές ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία είναι αυτή που προσφέρει στα άτομα θέσεις και ρόλους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για μια τέτοια κατανόηση της σχέσης ατόμων και κοινότητας ή κοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ανθρώπινο σώμα, γενικότερα τον όρο οργανισμό, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κοινωνιολόγοι για να εξηγήσουν τι συμβαίνει, δομές και συμπεριφορές κοινωνικές. Λοιπόν, το σώμα ως όλον, ας πούμε κοινωνία, υπάρχει μόνο όσο υπάρχουν μέλη και μάλιστα διαφορετικά μέλη. Το κάθε μέλος επιτελεί το δικό του έργο, όχι όμως ξέχωρα από το έργο των άλλων και όχι για την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων και αναγκών, αλλά για τις ανάγκες του σώματος, το οποίο με τη σειρά του εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μελών. Και επειδή αυτό σπάνια εφαρμόζεται και τα άτομα επιδιώκουν συχνά το δικό του συμφέρον και μάλιστα σε βάρος του κοινού συμφέροντος, έγινε απαραίτητη η οργάνωση των κρατών και η καθιέρωση της γραφειοκρατίας, που επίσης συχνά στρέφονται και τα δύο εναντίον των ατόμων. Αυτή η διαπίστωση έφερε με τη σειρά της την ανάγκη δημιουργίας κοινωνικών ουτοπιών, αταξικών κοινωνιών δηλαδή, όπως χαρακτηρίστηκαν, με την ενδιάμεση πορεία να χαρακτηρίζεται για την καταπίεση και την εκμετάλλευση των ανθρώπων, ένα πεδίο στο οποίο παίζονται όλες οι ιδεολογικές και πολιτικές διαμάχες, με τα άτομα να αμήνονται
ακολουθώντας εκδικητικές πρακτικές όπως η φοροδιαφυγή και άλλες παρεκκλίνουσες συμπεριφορές επιβίωσης. Ένας δηλαδή φαύλος κύκλος που δυστυχώς όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος και οι δομές του θα συνεχίζεται στους αιώνες των αιώνων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Σαν συμπλήρωμα σε όσα αναφέρθηκαν ή θα αναφερθούν στη σχέση Ορθοδοξίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό λοιπόν το ανταγωνιστικό περιβάλλον, μεταξύ του εγώ και του εμείς, η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση επιμένει στην έννοια του ανθρωπίνου προσώπου όπως αναφέρθηκε, το οποίο αντιλαμβάνεται τη θέση του στην Εκκλησία ή την κοινωνία ως μια θέση ευθύνης, με συνείδηση των υποχρεώσεων έναντι των άλλων, με τα δικαιώματα να μην εξαντλούνται στην ατομική δικαίωση, αλλά να περιορίζονται στη δικαίωση των άλλων, έχοντας κατά νου ότι η πάσης φύσεως διαπροσωπική και κοινωνική κακοδαιμονία οφείλεται στον ανταγωνισμό μεταξύ του δικού μου και του δικού σου, όπως υπογράμμισε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επομένως, το ερώτημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζεται με θεμελιώδεις αρχές, με τη θεμελιώδη θέση χριστιανικού ήθους, όπως υπάρχω για τους άλλους ή μέσω των άλλων, ζω κοινοφελώς, εργάζομαι για τους άλλους. Έτσι αντιμετωπίζεται η φιλαυτία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και η πλεονεξία, η οποία δεν περιορίζεται στον κόσμο των χρημάτων, αλλά εκτείνεται σε όλα τα συστήματα εφόλης της ύλης δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοσμήτορα. Το λόγο τώρα έχει ο καθηγητής και Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Σώστομος. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση την οποία μου απίφθινε ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας Αμαρουσίου Κεροπού, κύριος Κύριλλος, για να συμμετάσχω στην σημερινή επιστημονική ημερίδα μαζί με άλλους καταξιωμένους δασκάλους και καθηγητές και να αναπτύξω το θέμα που στον τίτλο διαφοροποιείται λίγο από εκείνο που υπάρχει στο πρόγραμμα, επειδή στο πρόγραμμα είναι πολύ γενικό. Ο τίτλος είναι πιο ακριβής «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα όρια της πατερικής ανθρωπολογίας». Είναι γνωστό ότι το δίκαιο ως πηγή απορροής του δικαιώματος λειτουργεί σε συνάρτηση προς κάθε συγκεκριμένη κοινωνία με το ερώτημα «Τι είναι ο άνθρωπος», ποια η ιδιαιτερότητά του και το νόημα της ύπαρξής του, ποιος ο σκοπός της βιωτής του και της καθημερινότητός του. Υπ' αυτή την προοπτική το δίκαιο υπηρετεί τον άνθρωπο. Η προοπτική αυτή ισχύει όμως μόνο όταν ο άνθρωπος και το δίκαιο εκφράζουν μια κοινή αντίληψη για κάθε ουσιαστική ή πραγματική νοηματοδότηση στην καθημερινότητα της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων. Κατανοείται λοιπόν, τι κατανοείται όμως και πώς κατανοείται όμως αυτή η σχέση δικαίου και δικαιώματος σε αναφορά προς τον άνθρωπο και στο πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων. Το συγκεκριμένο ερώτημα μας αναγκάζει να ομιλήσουμε για τον άνθρωπο σε σχέση προς την έννοια του δικαιώματος, αφού δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη μεγάλη σημασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αυτά εμφανίζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιλογή όμως του θέματος από άποψη θεολογική περιορίζει την όλη προβληματική της διερεύνησης της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα τιθέμενα από την πατερική ανθρωπολογία όρια, αφού ο ορισμός της ταυτότητος του ανθρώπου και η απάντηση στο ερώτημα «Τι εστί άνθρωπος» αποτελεί για τους πατέρες το κλειδί για την κατανόηση της όλης προβληματικής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο ερώτημα «Τι είναι ο άνθρωπος» απαντά με ένα σχήμα αντιθετικό. «Τι δεν είναι ο άνθρωπος» δηλαδή. Επισημένοντας «Όγε αυτό ζών μόνο και πάντων υπερορών, περιτός εστί και ουδέ άνθρωπος, ουδέ του γένους του ημετέρου».
αποδυναμώνοντας με αυτήν τη σκέψη του τη θέση του Αριστοτέλη, ο οποίος ορίζει ως άνθρωπο τον εαυτού ένεκα και μη άλλον όντα. Έννοια η οποία εμπεριέχει, όπως φαίνεται, και την απόλυτη διάσταση του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας. Στην πατερική σκέψη όμως, το περί ανθρώπου ερώτημα σχετίζεται και με ένα άλλο ερώτημα, αυτό το περί της ζωής, το οποίο απαντάται με ένα επίσης περιγραφικό σχήμα. Η σύνθεση των δύο αυτών πατερικών απαντήσεων προσδίδει μία άλλη ερμηνευτική προσέγγιση και προοπτική τόσο στην έννοια του ανθρώπου όσο και σε εκείνη του δικαιώματος. Είναι γνωστό από την πατερική ανθρωπολογία ότι η ζωή του ανθρώπου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τη φύση του, ούτε επίσης από την ψυχοσωματική του ενότητα, αλλά κυρίως και πρωτίστως από τη σχέση του προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και προς το περιβάλλον του. Η οποιαδήποτε δε μορφή διατάραξης αυτής της τριμερούς αναφορικής σχέσης συνεπάγεται κάποια μορφή θανάτου, πνευματικού, βιολογικού ή σωματικού. Η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση της ζωής ως σχέσης του ανθρώπου προς το περιβάλλον του εντοπίζεται ήδη από τον Μέγα Βασίλειο στο έργο του Εξαήμερος, όπου ο άνθρωπος και το περιβάλλον εξελίσσονται μέσα από μια διαδικασία κίνησης, συμβιωτικής πορείας και αλληλοπεριχώρησης. Ενώ στο επίπεδο της ύπαρξης περιγράφεται με τις αξιοσημείωτες περιγραφικές προσεγγίσεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Επιπλέον, η πατερική ερμηνευτική προσδίδει στην ελόγω σχέση τα ποιοτικά εκείνα στοιχεία του αλληλοπροσδιοριστικού, της συνέχειας, του αδιάκοπου, με τα οποία κατανοείται όχι μόνο η ιδιαιτερότητα του γεγονότος της ζωής για τον άνθρωπο, αλλά και η εξελικτική του ανάπτυξη, πορεία και διαφοροποίηση, δηλαδή ο ίδιος ο σκοπός της ζωής του. Αυτή η συνεχής σχεσιακή κατάσταση του ανθρώπου ως το ουσιώδες χαρακτηριστικό της ύπαρξής του και ως ένα συνεχές γεγονός κοινωνίας του δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι δεν υφίσταται ως κάτι το μεμονωμένο, αλλά ως κάτι το οποίο αποτελεί το κέντρο και το συνεκβανόν μιας σχέσης κοινωνίας και ύπαρξης, η οποία αφενός τον προσδιορίζει ως άνθρωπο και αφετέρου καθορίζει και τα όρια της ζωής του. Η παρούσα όμως ερμηνευτική αρχή περί του ορισμού και της ταυτότητος του τι είναι άνθρωπος και τι είναι ζωή δίνει επίσης και μια άλλη προοπτική και σε αυτό το περιεχόμενο του ανθρώπου ως προσώπου. Ο άνθρωπος δεν θεωρείται πλέον ως το λογικό και σκεπτόμενο «ον», το οποίο έχει απλά ένα ρόλο στο όλο σύστημα. Ούτε μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως άτομο, ούτε να ζει απομονωμένος, αρκούμενος μόνο στη δυνατότητα να σκέπτεται και να έχει γνώση και λογική. Αλλά είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αναφορική σχέση κοινωνίας προς κάθε τι το οποίο είναι έξω από τον εαυτό του και μέσα από αυτή τη σχέση κοινωνίας με τον έτερο, τον άλλον, επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα και το ανεπανάληπτο του τρόπου της ζωής του, αλλά και καταξιώνεται. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο άνθρωπος ως προς την ταυτότητά του γεγονός κοινωνίας και σχέσης, δηλαδή πρόσωπο, αλλά και η ίδια η ζωή του είναι ένα γεγονός δυναμικό και αιώνιο γεγονός κοινωνίας και σχέσης. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ζωή έξω από αυτήν τη σχέση κοινωνίας. Μια θεολογική θεώρηση της ζωής όμως ως σχέση κοινωνίας του ανθρώπου προς το περιβάλλον του, καθώς και η μοναδικότητά του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχέση προς τον άλλον, επιβεβαιώνεται και από τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες της φυσικής και της κοσμολογίας, όπως λόγου χάρη από τη λεγόμενη ανθρωπική αρχή, όσο και από την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής και επιστήμης, όπου η γονιδιακή ταυτότητα του ανθρώπου και η ζωτική σχέση του ανθρώπου προς το περιβάλλον του σαφώς αλληλοεξαρτώνται, αλλά και αλληλοπροσδιορίζονται. Οι πατέρες της Εκκλησίας όμως, αν και περιέγραψαν τον ορισμό της ταυτότητος του ανθρώπου και οριοθέτησαν τι είναι ζωή, εν τούτης δεν μίλησαν για την έννοια του δικαιώματος. Ανέδειξαν όμως τον τρόπο με τον οποίο το δικαίωμα ως ζωή
μπορεί να βρει την εκπλήρωσή του στο περί ανθρώπου ερώτημα, προσεγγίζοντας το υπό την προοπτική του γεγονότος της κοινωνίας. Η αναφορική σχέση κοινωνίας του ανθρώπου ως προσώπου αποδεικνύει ότι οποιαδήποτε εκδοχή δικαιώματος στην προοπτική μιας αποκλειστικά ατομοκεντρικής χρησιμοθυρίας αποτελεί αλωτρίωση των σχέσεων κοινωνίας και τη μη αποδοχή του, του ανθρώπου ως προσώπου. Σε αυτή την αναφορική σχέση κοινωνίας, ακόμη και η ελευθερία ως δικαίωμα δεν επιμένει στην διεκδίκηση, αλλά κατανοείται μέσα από ένα πλέγμα σχέσεων όπου επιτυγχάνεται ως μία συνεχής αυθυπέρβαση, ως μία κίνηση δηλαδή προς τον άλλο. Η παρούσα ανθρωπολογική προοπτική των πατέρων συνεπάγεται ότι το δικαίωμα, χωρίς αναφορά στον άλλον, δηλαδή στον συνάνθρωπο, είναι ιδεολόγημα και λειτουργεί καταστροφικά για την ίδια την κοινωνία. Δεύτερον, η ελευθερία, χωρίς αναφορά στον άλλον, καταντά ασυδοσία. Και τρίτον, το δικαίωμα, το οποίο λειτουργεί στα όρια της ατομικής αυτοτέλειας, εκφράζει απλά την εξουσία του αυτοκαθορισμού. Υπάρχει λοιπόν ατομικό δικαίωμα, σύμφωνα με όσα οι πατέρες περιέγραψαν για τον άνθρωπο και τη ζωή. Η αρνητική απάντηση δεν είναι και τόσο αυτονόητα αποδεκτή, αλλά και η κατάφαση δεν επιβεβαιώνεται. Η οποιαδήποτε λοιπόν αντίληψη περί δικαιώματος ως ατομικού δικαιώματος αποτελεί κατ' ουσίαν θωράκιση των αισθητοδών απαιτήσεων μιας ατομικής κατασφάλισης, επιθυμίας ειδονής ή διεκδίκησης έναντι της οποιασδήποτε συλλογικής συμβίωσης και συνύπαρξης από την οποία πιστεύετε ότι κινδυνεύει ο βίος του κάθε ατόμου και οι ωφελημιστικές διεκδικήσεις του. Ενώ η κοινωνία, σε αυτή την προοπτική, εμφανίζεται απλά ως ένα εξωτερικό πλαίσιο για την επιβίωση του κάθε ατόμου. Υπό αυτή την προοπτική θα πρέπει να κατανοηθεί και να αξιολογηθεί και η οποιαδήποτε αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε κάθε μορφής νομοθέτημα, το οποίο εξυπηρετεί την ικανοποίηση του λεγόμενου ατομικού δικαιώματος και καταστρατηγεί την έννοια της συλλογικής σε αυτό το περιεχόμενο της ζωής. Όταν όμως το δικαίωμα καταστεί τρόπος ύπαρξης και ζωής, δηλαδή γεγονός κοινωνίας, τότε παράγει πολιτισμό για την ανθρωπότητα και αποκτά οικουμενικό ήθος, κύρος και αποδοχή και δεν χρειάζεται καμία άλλη νομοθετική κατοχήρωση. Αναπόδραστα θα ερωτήσει κάποιος, και πώς αποκτάται αυτό το ήθος, το κύρος και η αποδοχή? Θεωρώ ότι το ερώτημα αυτό πρέπει να συσχετιστεί με ένα άλλο ερώτημα προς αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας. Η απάντηση προϋποθέτει δύο αξιωματικές αρχές, οι οποίες υπαγορεύονται τόσο από αυτό το οποίο περιέχει και εκφράζει η έννοια πρόσωπο, όχι όμως απλά ως κοινωνία, αλλά ως σχέση προς την ετερότητα. Όταν η ελευθερία δεν περιορίζεται στα όρια της ατομικής αυτοτέλειας, αλλά ανοίγεται και προσφέρεται προς τον άλλον, και όταν το δικαίωμα ως δικαίωμα ελευθερίας δεν εξαντλείται στα όρια της ατομικής αυτάρκειας, τότε επιβεβαιώνεται η άποψη της πατερικής ανθρωπολογίας, ότι η ύψιστη έκφραση της ελευθερίας επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος θυσιάζει ελεύθερα ακόμα και τα ατομικά του δικαιώματα, έχοντας ως κίνητρο την αγάπη και όχι τη χρησιμοθυρική ικανοποίησή του. Όταν το ορθόδοξο δέον περί του ανθρώπου υπερβαίνει σε δύναμη τον απλό ορίζοντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, και το δικαίωμα της ελευθερίας εξαντλείται σε ένα άλλο επίπεδο, καθαρά υπαρξιακό, οντολογικό, δηλαδή σε επίπεδο ζωής και σωτηρίας, και η ατομική ελευθερία πλέον καθίσταται προσωπική ελευθερία. Παραμένει όμως το επίκαιρο και πολιτιθέμενο ερώτημα ως προς την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος της ελευθερίας, το οποίο σχετίζεται προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να οριοθετηθούν τα δικαιώματα των άλλων, όταν μάλιστα θεωρούνται ως δικαιώματα αυτοκαθορισμού και όχι ετεροκαθορισμού.
Εννοώ το δικαίωμα που μπορεί να έχει κάποιος πρώην μεταθάνατον για την καύση του σώματός του, την αντίληψη της ευθανασίας, τη δωρεά των οργάνων, την πράξη της αυτοκτονίας, τα δικαιώματα του εμβρίου ή τα δικαιώματα των εκτρώσεων. Επ' αυτού θεωρώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία, χωρίς να υποτιμά τη νομική σημασία και κοινωνική διάσταση της όλης προβληματικής, θα πρέπει να μιλήσει και να εμπνεύσει τον νομικό κόσμο, στοχεύοντας την αντικατάσταση της περιραίουσας ατομοκρατικής θεώρησης του ανθρώπου από μια γνήσια προσωποκεντρική προσέγγιση, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν έναν πολιτισμό ο οποίος θα σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο ως εικόνα του Θεού την οποία πρέπει να διασώσει. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον όταν η ανθρωπολογική καταξίωση του δικαιώματος αποτελεί προτεραιότητα ζωής και ελευθερία ιεράρχησης των αναγκών της ίδιας της ζωής και της ύπαρξης και απορρίπτεται κάθε δικαίωμα για αυτοδιάθεση ολόκληρης της υπόστασής μας. Αφού ως μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, υπάρχουμε στην Εκκλησία και ανήκουμε συνεχώς σε αυτήν και όχι μόνον ή αποκλειστικά στον εαυτό μας. Δεδομένου μάλιστα ότι στην Εκκλησία εισερχόμεθα με το βάπτισμα, αλλά δεν εξερχόμεθα με το θάνατο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για την προσέγγιση του θέματος στην επιτυχημένη, όπως και τον κύριο Νικολαίδη. Και τώρα μπορούν να ακουστούν θέσεις, να υποβληθούν ερωτήσεις και παρακαλώ να είμαστε μάλλον σύντομοι. Λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Είχαμε συνδεθεί με το Πνευματικό, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Δήμου Μεταμόρφωσης. Ακούσαμε τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επιστημονική ημερίδα με θέμα Ορθοδοξία και ανθρώπινα δικαιώματα. Την ημερίδα διοργάνωσαν το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού. Στην πρώτη συνεδρία προείδρευσε ο καθηγητής κ. Θωμάς Ιωαννίδης. Εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο κ. Κωνσταντίνος Δελικοσταντής, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ορθοδοξία και ανθρώπινα δικαιώματα ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κ. Δελικοσταντής. Ενώ την δεύτερη εισήγηση, στη δεύτερη εισήγηση ακούσαμε την εισήγηση του κυρίου Βλάση Φιδά, ομότιμου καθηγητή Θεολογικής Σχολής Αθηνών, κοσμήτορα Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζή Ελβετίας, με θέμα «Υποκείμενο ή αντικείμενο των ανθρώπινων δικαιωμάτων ο άνθρωπος». Στη δεύτερη συνεδρία προείδρευσε ο καθηγητής κύριος Σωτήριος Δεσπότης. Πρώτος ομιλητής ήταν ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολος Νικολαίδης. Το θέμα που ανέπτυξε, άνθρωπος και κοινωνία. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η δεύτερη εισήγηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Το θέμα που ανέπτυξε ο Σεβασμιότατος, πατέρες της Εκκλησίας και ανθρώπινα δικαιώματα. Σας προτρέπουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση, Χριστός Ανέστη.
πειραϊκή εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη. Λίγο πριν το τέλος, μια νέα αρχή δίνει ελπίδα στο γάμο. Το νέο βιβλίο για την οικογένεια του πατρός Αντωνίου Καλιγέρη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, αναζητώντας την ελπίδα και την προοπτική του γάμου. Λίγο πριν το τέλος, μια νέα αρχή, προλογίζει ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Αναζητήστε το σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Η Λευκονόη ήταν ένας από τους δήμους της αρχαίας Αθήνας. Στην ίδια περιοχή σήμερα χαρίζει το όνομά της σε έναν μοναδικό πολυχώρο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε μετά το μυστήριο στην εκκλησία για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους σας σε ένα προσεγμένο χώρο, ιδιαίτερα διαμορφωμένο, με μενού σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες. Και για όσους χρησιμοποιήσουν τον χώρο Κυριακή μετά το μυστήριό τους, ειδικές προσφορές. Αίθουσα δεξιώσεων Λευκονόη, στο καταπράσινο πάρκο Ηλίου. www.lefkonoi.gr 210-2631-361. Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας, στο Μαρούσι, να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες.